Και φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου τη Αθήνα. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σα, και του συνεργατέ σα, κύριε Σφιλόπου. Τι σημαίνουν οι απεργίε αυτέ, ότι τα ιατρία του Ιατρικού πλέον θα είναι κλειστά, ούτε θεωρήσει βιβλιαρίων, ούτε ραντεβού, ούτε τίποτα. Θα υπάρχει προσωπικό ασφαλεία, αλλά είναι, αν θέλετε, το τελευταίο ανάχωμα από μια κατάσταση η οποία πάει να δημιουργηθεί. Η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι ει βάρο τη ποιότητα τη πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εάν, εάν τα πράγματα μείνουν εκεί που αφήνει να εννοηθεί ο, ο Υπουργό Υγεία, Δηλαδή ότι αν έχουμε ειδικότητε, για παράδειγμα χειρουργικέ, που δεν χρειάζεται να είναι ο άλλο σε ένα ιατρείο το οποίο να σφραγίζει βιβλιάριο, είναι χειρουργό, θέλει χειρουργείο, θα πάνε στο ΕΣΥ. Αν μείνουν εκεί τα πράγματα, πού είναι το κακό, έτσι, αναρωτιέμαι. Κύριε Σφιλιόβιλε, αυτό που λέει ο Υπουργό, ίσω οι σύμβουλοι. Του ιδίου του έχουν πει με λαθασμένο τρόπο, δεν υπάρχουν χειρουργικέ ειδικότητε που να μην έχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το προτέρημα τη Ελλάδο ήταν ότι είχε καλού, εξειδικευμένου και αρκετού γιατρού. Εάν θέλετε, οι άλλε χώρε, Γερμανία και η Αγγλοσαξονία γενικότερα, δεν πηγαίνουν οι πολίτε για την ιατρική γιατί είναι μια δύσκολη επιστήμη. Εδώ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε με πολύ ελάχιστου τρόπου από τα ποιοτικότερα συστήματα υγεία του κόσμου. Ανταυτού πηγαίνουμε μισόλεπτο, σε ένα πισωγύρισμα. Μισό λεπτό κύριε Πατώλη, μισό λεπτό. Ε, ε, λέει κάτι λογικό ο υπουργό. Ας κάνουμε την αξιολόγηση, ας δούμε τι θα βγάλει η αξιολόγηση, ας δούμε τι είναι ο ΕΟΠΗ, τι έχει ο, ο ΕΟΠΗ. Και ας, α, κάποιοι θα πούν τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται, και τι ο, περισσεύει, ο, τι πιλή, λείπει. Σε, αυτό, μισό λεπτό, αυτό όταν θα το έχει στα χέρια του κάποιο δεν είναι ένα αντικείμενο να ξεκινήσει μια κουβέντα. Γιατί αυτή τη στιγμή ξεκινάτε μια κουβέντα επί ποιου αντικειμένου, ενός ενδεχόμενου απελίσεων. Ακούστε, να πούμε ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι το ανάγχωμα να μην πάει κανεί στο νοσοκομείο. Συμφωνούμε. Αυτό λοιπόν. Αφήστε είναι... που την παρέχουν τα νοσοκομεία έτσι όπω έχει γίνει τώρα. Αυτό, αυτό, αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο για να εξορθολογήσουμε Παραία. το σύστημα και να είναι ποιοτικό και φτηνότερο. Πάμε λοιπόν. Λέω ο Υπουργό ότι εγώ θα κάνω περιμένω τα αποτέλεσματα μια αξιολόγηση. Και να δούμε τι θα βγάλει. Ακούστε, αυτή τη στιγμή καταρχήν οι χειρουργικέ ειδικότητε, ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατρο, ο πολλές πολλέ δεκάδε ειδικότητε, αυτή τη στιγμή δίνουν πρωτοβάθμια περίθαψη κατά 80%. Mm -hmm. Στο 20% χειρουργούν αυτέ οι ειδικότητε. Όταν λοιπόν τι θερεί από την πρωτοβάθμια περίθαψη, δήθεν ονομάζοντα την απομάκρυσή του με ε, αξιολόγηση, α μιλήσουμε σε αυτή τη χώρα με πραγματικά στοιχεία. Α πούμε την αλήθεια. Είναι προτιμότερο να πούμε ότι ξέρεις κάτι, θέλω να κάνω μια στοιχειώδη πρωτοβάθμια περίθαλψη, την οποία να μην μου στοιχίζει πολλά, διότι δεν έχω χρήματα, και από εκεί και πέρα αυτοί τους ευχαριστούμε για τα 20 χρόνια που προσφέρανε στο ΙΚΑ Παύλα ΕΟΠΗ της υπηρεσίες τους, γιατί μιλάμε mm -hmm. για έμπειρους γιατρούς, και να μην τους απαξιώνουμε του λέγοντα ότι αυτή η σφράγγιση είναι διάρκεια. Για να το πούμε και αυτό, τα λεφτά είναι... Είναι χιλιάρικα, έτσι, και μιλάμε για 800.000 1000 ευρώ, αυτή είναι η μισθή. Ακριβώ, και θα σα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή θα το δείτε. Φενά στο φακελάκι ε... όμω, Τάκη. Όχι στο νεοπί. Φακελάκι στο νεοπί, κύριε Βλάκο. ίσως ίσω έχετε δίκιο, βέβαια, θα σας... δεν υπάρχει, αλλά θα σα έλεγα. Στα νοσοκομεία και υπάρχει, και όχι θα σα έλεγα όμω ότι αυτή τη στιγμή για να εξορθολογήσουμε κάτι δεν είναι να διώχνουμε τον είναι κόσμο. Νεοπί. Το θέμα είναι να κάνουμε τέτοιε κινήσει ώστε να μην πολλαπλασιάζουμε τα ποσά, διότι αυτοί όλοι. Υπάρχει φακελάκι, τα φακελάκι στο Νεοπή. Για κάτι, κάτι υπό, ο Γιώργο που εγώ βιάστηκα να το απορρίψω, αλλά κάτι θα ξέρει παραπάνω από μένα. Όχι, στον δω... οποίο θα έλεγα δεν υπάρχει. Θα σα έλεγα όμω γενικά. Έχει στο κάτι σύστημα... άλλη άποψη, Γιώργο. Κύριε Βλάχο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. θα, θα σα έλεγα όμω ότι επειδή έχει υποθεί και μάλιστα σε δύσκολε εποχέ για το φακελάκι θα σα έλεγα και το έχουμε πει στην εκπομπή σα, κύριε Σπιλιόπουλο και κύριε Βλάχο, ότι οι γιατροί σήμερα κρατούν στι πλάτε του δύο εκατομμύρια ανασφάλιστου στην πρωτοβάθμια περίθαψη. Είναι απλήρωτοι για τα ληξιπρόθεσμα και το λέμε συνεχώ, διότι παραμένουν να είναι απλήρωτοι εδώ και τρία χρόνια. Θα σα έλεγα επίση ότι οι απλήρωτε εφημερίε του έχουν όμω και βρίσκονται στι επάρξει. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα με κάποιο φακελάκι του παρελθόντο που εκεί φέρουν ευθύνη οι διοικήσεις. Διότι όταν είσαι σε Ενό νοσοκομείου που διορίζεσαι από έναν υπουργό, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να μπορεί να διαφεντεύει την περιοχή και το νοσοκομείο. Αφήστε το, αυτό είναι μια Άρα... πολύ πονεμένη ιστορία. Έχετε Διάβαζα βιογραφικά και είναι εξωφρενικά έτσι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Κύριε, δεν, κύριε, είναι είναι κλάδο τη επιστήμη και η ορίστε, διοίκηση στε, σε οργανισμού όπω είναι τα νοσοκομεία, αλλά αυτό αγνοείται στην Ελλάδα. Η Εδώ Ελλάδα, έχουμε κομματικού νοσοκομείου. Η Ελλάδα έφτασε σε αυτή τη χρεοκοπία για ένα απλό λόγο. Διότι έγινε ένα τεράστιο φαγωπότη σε τρει τομεί: Υγεία, Εξοπλιστικά, Δημόσια και Ολυμπιακά Έργα. Τεράστιο φαγωπότη. Να σας Πάρα, ρωτήσω... πολλά και... Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά και Βλάχο, μαύρα. Να πω ότι έχετε δίκιο. Όμω, δεν λέει κανεί ότι φταίνε οι στρατιωτικοί για το φαγωπότη στα εξοπλιστικά. Βεβαίω φταίνε θα... Θα, θα σας Γιατί, οι στρατιωτικοί. Θα σα πω. Όταν νομιμοποιούσαν οι στρατιωτικοί με τη σφραγίδα του και με την υπογραφή του. Τη μίζα του Τσοχατζόπουλου, ποιο Ναι, εγώ. λέω. Όταν λέω αστρατιωτική, δεν μιλάω στα ανώτατα κλιμάκια. Μιλάω για κίνηση οι οποίοι είναι μονάδε. Θα σα έλεγα λοιπόν ότι είναι άδικο να μιλάμε για αύξηση του ποσού των φαρμάκων εδώ και πολλά χρόνια, όταν ήταν 5,8 και 6 δι ευρώ, και δεν λέμε γιατί δεν είχαμε βάλει ελεκτικού μηχανισμού στη χώρα μα. Ποιο θα μα απαντήσει ενώ το λέγαμε εδώ και 10 και 20 χρόνια να βάλτε ηλεκτρονική συνταγογράφηση και γιατί δεν τα βάζανε εκείνοι που διαβεντεύαν τα ασφαλιστικά ταμεία και είχαν παρελάσει αυτό. Κύριε μάλιστα. Πατούλη, θέλω όμω να ρίξω θέσω... ένα θέμα. Ένα έχουμε... θέμα. Γιώργο, έχουμε τελειώσει. Υπάρχει... Ωρα, Έχουμε τέλει, υπερβεί τέλει, την τέλει, ώρα, ώρα και μου φωνάζετε το κοντρόλιο. Και ένα θέμα, αν θέλετε μην να σα πω: Η ιατρική συνταγή θα πρέπει να δίδεται στα φάρμακα και να περάσουμε ένα μήνυμα. Διότι χωρί ιατρική συνταγή μην δίνουν φάρμακο. Γιατί όπω είπε και ο κύριο Βλάκο στο διάλειμμα που ήμασταν, αυτό δημιούργησε ανθεκτικά μικρόβια, Λέβαια. μεγάλη επιβάρηση στο σύστημα τη υγεία και στα νοσοκομεία. Και, και αυτό να μπορούσε και εύκολα να γίνει με μια απόφαση του Υπουργείου να μην δίνουν οι φαρμακοποιοί χωρί συνταγή φάρμακο. Αν μην το περιμένουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Να είστε καλά κύριε Πατρί Είμαι λιγάκι απότομο, Από... αλλά κι εγώ δεν <laughs> το λε. <Ο> <laughs>